Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό και φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής όπου θα έχουμε και την κουβέντα που σας υποσχεθήκαμε. Μας πει η Δήμητρα που είναι και πάρα πολύ καλή στις συστάσεις και μ' αρέσει. Έχουμε μεγάλη χαρά και τιμή. Βεβαίως. Που είναι μαζί μας η κυρία Δέσπο Λιαλιού, είναι ομότιμη ναι. καθηγήτρια της, του τμήματος της κλιματικής και κοινωνικής θεολογίας. Πολύ πολύ μεγάλη. Καλημέρα. Και θα μας πει. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Βεβαίως. Και φυσικά έχουμε μαζί μας την κυρία Λιαλιού για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει με το σχίσμα ανάμεσα στην... Τι γίνεται τώρα. Καλημέρα βέβαια. Φυσικά. Είναι καλημέρα ή είναι... βλέπουμε ξαφνικά τώρα πράγματα πρωτόγνωρα. Είναι εξαιρετική μέρα, καταρχάς, που βρέθηκα στο χώρο σας, σε αυτή την ευχάριστη προσπάθεια των πάρα πολύ σοβαρών και αξίων δημοσιογράφων. Παρακολούθησα τα βήματα και χαίρω ιδιαίτερα για την πρόοδο, χαίρω ιδιαίτερα για το κανάλι, γιατί δημιουργείται μία πολύ σοβαρή προσπάθεια για τη Βόρειο Ελλάδα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Για να δούμε τώρα. Και δεν είναι απλώς καλή κουβέντα. Είναι μία διαπίστωση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο Τη εκκλησία, των εκκλησιών, μάλλον. Ναι. Δεν τα είπα αυτά για να ξεφύγω. Όχι. Μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε. Εσείς να ξεφύγετε. Πάντως, εξ αρχής δεν υπάρχει σχίσμα. Γιατί στην εκκλησιαστική γλώσσα και ζωή, σχίσμα έχουμε όταν έχουμε διαφορετική πίστη. Εδώ, εδώ έχουμε μία απομάκρυση της Εκκλησίας της Μόσχας, του Πατριαρχείου της Μόσχας, μία μονομερή ενέργεια έναντι της πρωτόθρονης Εκκλησίας που το μεταξύ Οικουμενικό των Πατρία. Ορθοδόξων τοπικών εκκλησιών που είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Λοιπόν, θα γίνει λίγο περισσότερο κατανοητό γιατί είναι πρωτόθρονη η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι λένε «Μα δεν είναι πρωτόθρονο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων όπου αναδύθηκε η χριστιανική πίστη και είναι ένα από τα παλέφατα επίσης Πατριαρχεία». Ο θεσμός των Πατριαρχείων υπάρχει ήδη από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, από το 451, από τη Σύνοδο της Χαλκιδόνος. Σε αυτή τη Σύνοδο οι Ορθόδοξοι αποφάσισαν όταν υπάρχει θέμα εξόδου της Εκκλησίας προς έθνη νέα, την πρωτοβουλία την έχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος Οικουμενικός Πατριάρχης έχει τα πρεσβεία, όπως λέμε τιμής, τον συντονιστικό ρόλο να συγκαλεί Οικουμενική Σύνοδο, να συντονίζει τις κατατόπους εκκλησίες. Άρα αυτό... είχε κάθε δικαίωμα να το κάνει το... Είχε κάθε δικαίωμα για εδώ και 1600 χρόνια. Να αυτό, αυτό δεν προέκυψε έτσι αυτόματα. Σκεφτείτε ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι η Σύνοδη με το σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινούπολεως που το πιστεύω είσαι ένα Θεοπατέρα. Για να καταλαβαίνουμε και γιατί πάλι μιλάμε. Και όλες αυτές οι συνοδικές αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων γίνονται γύρω από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Νίκαια, Δεύτερη Οικουμενική Κωνσταντινούπολη, Τρίτη Οικουμενική στην Έφεσο,
τέταρτη Οικουμενική στην Χαλκιδόνα, στο χώρο δηλαδή που ήταν και η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Η Νέα Ρώμη, η οποία δεν είναι απλώς συνέχεια της παλιάς, είναι μία ανανέωση διοικητική και πολιτική και πολιτιστική της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, στην διαδρομή τα πατριαρχία της Αλεξανδρίας, των Ιεροσολύμων, της Αντιόχειας, ο χώρος του ο ζωτικός, καταλήφθηκε είτε από τους Πέρσες είτε από τους Άραβες. Έτσι, στην Ανατολή έχουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να προασπίζεται και αυτά τα πατριαρχία. Μάλιστα, στη Βυζαντινή περίοδο οι πατριάρχες αυτών των πατριαρχείων ίδρευαν στην Κωνσταντινούπολη, δεν ήταν στην Αλεξάνδρεια, στα Ιεροσόλυμα ή την Αντιόχεια. Γιατί ήταν... Ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Περιφρούρησε δηλαδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη συνέχεια και την ζωή των λεγόμενων παλέφατων πατριαρχείων. Γιατί φτάσαμε όμως. Ερχόμαστε τώρα στην εποχή του Φωτίου, ένατος αιώνας, του Αγίου Φωτίου. Πολλοί ξέρουμε για τον Άγιο Φώτιο. Τι συμβαίνει. Σε αυτή την περίοδο, επειδή ακριβώς τα πατριαρχεία, τα παλέφατα της Ανατολής είναι υπό αραβική κατοχή, υπό ξένη κατοχή, δεν μπορεί να εκδώσει έδικτο, δηλαδή γράμμα, να συνέλθουν οι πατριάρχες, ο αυτοκράτορας, γιατί τα έδικτα εκδίδονταν για να περιφρουρηθούν οι επίσκοποι που θα ταξίδευαν από τις... Αφού δεν ταξιδεύουν... Λοιπόν, αυτή η αρμοδιότητα που ήταν του αυτοκράτορα αναλαμβάνεται από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος. Έτσι, από τον 9ο αιώνα και εντεύθεν, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεος έχει αφενός μεν την πρωτοβουλία, τη συντονιστική, την εκκλησιαστική, αφετέρου και τον συντονιστικό ρόλο να συγκαλεί Οικουμενική Σύνοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στις νεότερες τοπικές εκκλησίες. Έχουμε τον εκχριστιανισμό, τη βάπτιση των Ρώσων, των Ρώσ και των Ρώσων συνεχεία. Το 988. Κύριλλος και Μεθόδιος δεν είναι... Βλαδίμηρος. Και ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος είχαν προηγηθεί. Ακριβώς, ναι. Κύριλλος και Μεθόδιος γιατί, είναι αυτός που τους εκκλησίασε. Γιατί, αυτοί μάλλον. Ναι, γιατί όλοι αυτοί θέλουν να εκχριστιανιστούν. Διότι θέλουν να αποκτήσουν την ταυτότητα του χριστιανού που τους έκανε και μέλη της αυτοκρατορίας. Α, μάλιστα. Όπως λέμε, αυτό που λέμε ηθαγένεια. Ναι, κατανοητό, κατανοητό. Όποιος ήταν ορθόδοξος χριστιανός ήταν και μέλος της αυτοκρατορίας. Της έτσι... Εκχριστιανίστηκαν. Ταυτοποιούνται ουσιαστικά. Ναι, ταυτοποιήθηκαν και γι' αυτό λέμε ότι οι σλαβικοί λαοί, οι λαοί της Βαλτικής, της Βαλκανικής, να μην ξεχνούμε βέβαια. Και τη γειτονιά μας, μας ενδιαφέρει φυσικά πολύ περισσότερο. Πολύ πράγματι. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι λαοί βγήκαν στην ιστορία, στο προσκήνιο, με την ταυτότητα του Βυζαντινού Ορθόδοξου Χριστιανού. Έπαψαν πια να είναι διάφορα φύλλα που θα λέγαμε και έγιναν ναι, εξάλλου ο πολιτισμός τους ήταν ο πολιτισμός ο Βυζαντινός.
Ιδωλολάτρες, βάρβαροι, ό,τι θέλετε να πείτε, στο προσκήνιο της ιστορίας βγήκαν με τη χριστιανική τους ταυτότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολος σεβάστηκε τη γλώσσα, προσάρμοσε ακόμα και όλο τον πολιτισμό, τα κείμενα, έδωσε άγιες εικόνες και λείψαν. Από πού βρήκαν, βρέθηκαν όλα αυτά τα λείψανα, γιατί λέω τα λείψανα. Γιατί η καθιέρωση των ναών γίνεται στα λείψανα των μαρτύρων. Τον μαρτύρο, μάλιστα. Παραχώρησε ό,τι είχε για τους νεότερους Ορθόδοξους λαούς. Από τα σπλάχνα της. Λοιπόν, στην περίοδο, ερχόμαστε τώρα στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, τι συμβαίνει. Η Οθωμανική μετά αυτοκρατορία εξαπλώνεται και στην περιοχή των παλέφατων πατριαρχείων, έτσι, μέχρι την παντού, Αφρική, μέχρι Ιεροσόλυμα, Αντιόχεια. Λοιπόν, στο δίκαιο το Οθωμανικό, όλοι αυτοί οι χριστιανικοί λαοί ήταν κατακτημένοι. Ήταν το Μιλέτ, το Ρουμ, των Ρωμαίων, των Ορθοδόξων. Λοιπόν, στο Οθωμανικό δίκαιο, ο Σουλτάνος διαλέγονταν μόνον με έναν, τον Πατριάρχη. Έτσι, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος ήταν υπεύθυνος και για τα παλέφατα πατρία. Για όλους. Για όλους. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Διασώθηκαν τα πατριαρχεία Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων, γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης έβαζε το κεφάλι του στον τουρβά. Μάλιστα. Και γι' αυτό έχουμε 11 πατριάρχες που αποκεφαλίστηκαν. Γιατί δεν διαλέγονταν ανάμεσα στις τοπικές εκκλησίες, ένας ήταν ο υπεύθυνος. Μάλιστα. Ήταν υπεύθυνος και για τις νεότερες εκκλησίες. Γιατί ακόμα και ο τόμος αυτοκεφαλίας που δόθηκε στο Πατριαρχείο Μόσχας, δόθηκε επί ηρεμία Πατριάρχου στα 1589, ενώσο ο ηρεμίας βρισκόταν στη Μόσχα. Ήταν διετή περιοδία, εκεί τον πιέσανε. Το έδωσε όμως το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έδωσε. Ασφαλώς, και θα πω και καλά έκανε. Φυσικά, ναι. Σε μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, λοιπόν, δίδεται με Χρυσόβουλο στις 26 Ιανουαρίου του 1589 η αυτοκεφαλία και μάλιστα η πατριαρχική αξία. Πρέπει να πούμε, η Κωνσταντινούπολη έκανε πατριαρχείο, παραχώρησε την τιμή, την πατριαρχική, στην Μόσχα. Μάλιστα. Με ποιον όρο? Ότι ο Μόσχας θα μνημονεύει ως πρώτο της Ορθοδοξίας, γιατί αυτό έκαναν και οι άλλοι. Βέβαια. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Οφείλει δηλαδή ο Μόσχας, με βάση το Χρυσόβουλο, να μνημονεύει τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Γιατί δεν είναι Πατριαρχείο των Οικουμενικών Συνόδων. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πήρε το βάρος για όλους τους Ορθόδοξους να κάνει αυτή την παραχώρηση στην Εκκλησία της Μόσχας. Αυτά όλα τώρα να ρωτήσω, επειδή φτάνουμε στο σήμερα και έχουμε μια αμφισβήτηση όλων αυτών.
Καλώς κάνετε και κάνετε την ερώτηση. Ερχόμαστε όμως 100 χρόνια μετά. Ναι. Είναι το 1686, ναι. 1589, μετά από 100 χρόνια. Δηλαδή, γύρω στο 1700, να σκέφτεστε. Ναι. Όπου δίνει ο Πατριάρχης Διονύσιος ο Τέταρτος, επιτρέπει ή μάλλον αναθέτει στον Μόσχας, ναι, να κάνει τη χειροτονία του Μητροπολίτη Κιέβου, Ουκρανίας, της Ουκρανίας, στον Μόσχας. Α, μάλιστα. Α. Να κάνει, αλλά όμως, όπως και ο Μόσχας όφιλε να μνημονεύει πρώτο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, εδώ ρητά λέγεται στο εν πρώτης, ναι, στην Θεία Ευχαριστία δηλαδή, θα μνημονεύεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όχι ο Μόσχας. Α, μάλιστα. Οπότε λοιπόν, συνεχίζει να έχει δικαίωμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης να δώσει την αυτοκεφαλία. Όχι απλώς. Να είναι αυτός ο πρώτος, έτσι κι αλλιώς. Να είναι αυτός ο πρώτος. Βρισκόμαστε 1686. Λοιπόν, το ότι δεν παραχωρήθηκε η Ουκρανία το Κίεβο στον Μόσχας αποδεικνύεται, ναι, όχι μόνο από το ότι ο ίδιος ο Μόσχας, ναι, ναι, δεν μπορεί να έχει πρόσωπο ως προς τους άλλους πατριάρχες αν δεν μνημονεύει τον Οικουμενικό, για να δείχνει από πού προέρχεται. Φυσικά. Αλλά και ως προς τον Μητροπολίτη Κιέβου, που τον εκλέγει κλήρος και λαός της Μητροπόλεως του Κιέβου. Δεν τον εκλέγει ο Μόσχας. Μάλιστα. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Γιατί 1700, ναι, 100 χρόνια μετά, έχουμε όλα τα κινήματα που έφεραν και την Ελληνική Επανάσταση. Ναι. Έτσι, έχουμε μία διεργασία απίθανη στο χώρο της Βαλκανικής, στο χώρο που κατοίκησαν οι Σλαβικοί Ορθόδοξοι λαοί και οι λαοί της Βαλτικής. Και όταν λέμε Βαλτική, εννοούμε Λευκορωσία, Εστονία, Λετωνία, Φιλανδία, μέρος της Πολωνίας. Καλύπτει αυτό τον χώρο των Ορθόδοξων λαών. Οι πρώτοι που πήραν αυτοκεφαλία είναι οι Νοέλληνες. 1850. Ναι. Βέβαια. Τώρα, γιατί πήραν. Είναι ένα η ίδια η συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Πώς έγινε. Αυτό τώρα θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορέσουμε να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε, ναι, να μάθω, θέλω να μάθω για το τι είναι οι νέες χώρες, γιατί είναι, λοιπόν, έτσι, γιατί όλα αυτά. 1850 αλλά με 2018 είναι μνήμες ζωντανές. Εντάξει, 1850 η πρώτη. Δεύτερο κύμα αυτοκεφαλιών είναι μετά τη Ρωσική Επανάσταση, αυτές, του 17. Αυτές δίνονταν από το Πατριαρχείο. Από το Πατριαρχείο και μόνο. Πάντα. Πάντα. Λοιπόν, το 1917 η επανάσταση η γνωστή, ναι, η οποία στη Ρωσία, η οποία έφερε και αναζωπήρωση αυτονομιών και καταστάσεων σε όλη την Ευρώπη. Εκεί έχουμε πρώτη φορά την προσπάθεια
της, του Κιέβου, αλλά και των Βαλτικών χωρών και της Φιλανδίας να φύγουν από οποιαδήποτε επιρροή της Μόσχας. Ναι. Α, ήδη από τότε είχε ξεκινήσει. Βέβαια. Εξάλλου και στην περιοχή της Βαλκανικής τι έχουμε. 1923 δίδεται η αυτοκεφαλία του Βελιγραδίου. Μάλιστα. Όπου την Αρχιεπισκοπή Αχριδών την υπάγει, την επιτρέπει να υπαχθεί στο Πατριαρχείο του Βελιγραδίου. Έχει μεγάλη σημασία. Ναι. 1928 το Πατριαρχείο παραχωρεί την διοικητική εποπτεία, ναι, των λεγόμενων νέων χωρών της Ελλάδος στην Εκκλησία της Ελλάδος, που ήταν κάτω από τα τέμπη. Είναι σημαντικά πράγματα. Ναι. 1924, mm-hmm, σχεδόν πριν 100 χρόνια, παραχωρεί το Πατριαρχείο αυτοκεφαλία στην Πολωνία, στην Εκκλησία της Πολωνίας, όπου συστήνεται η Μητρόπολη Κιέβου, γιατί μέρος της Ουκρανίας περιλαμβάνεται εντός του Πολωνικού κράτους. Λοιπόν, μετά έχουμε το συνασπισμό των Σοβιετικών κρατών, όμως στο υπόβαθρο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Το 45 αναγνωρίζει το Πατριαρχείο Βουλγαρίας το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 1945, και μετά το 1989 επανέρχονται όλες αυτές οι εκκλησίες που ήταν στις Σοβιετικές Δημοκρατίες, έτσι. Επανέρχονται οι Βαλτικές χώρες, θέλουν αυτοκεφαλία. Η Εσθονία παίρνει την αυτοκεφαλία το 1998. Όλα όμως από το Πατριαρχείο. Όλα από το Πατριαρχείο. Άρα δικαίως το έκανε αυτό. Λοιπόν, το έκανε. Λοιπόν, το 1992 ζητούν αυτοκεφαλία, αρχίζουν να ζητούν αυτοκεφαλία, ακόμα και ο Νούφριος, ο νυν του Πατριαρχείου της Μόσχας, οι Ουκρανοί, από το Πατριαρχείο. Κωνσταντινούπολεως. Είναι δηλαδή όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με το τι λένε τα πατερικά κείμενα, ποιος δικαιούται, ποιος δεν δικαιούται, ή υπάρχει κάτι πίσω από είναι αυτό. Είναι η διοικητική διάρθρωση. Καλώς κάνετε, κύριε Χαλκίδη, αυτή την ερώτηση, γιατί κατατίθενται κανόνες επί κανόνων, ναι, σαν τζιτάτα. Εντάξει, ναι, δεν είναι έτσι ο Δεν απέφυγα να πω για τον κανόνα της, της δεύτερης οικουμενικής, της τέταρτης οικουμενικής, γιατί οι κανόνες βγαίνουν από τη ζωή. Στην Φυσικά. Εκκλησία δεν γίνεται πρώτα ο κανόνας και ύστερα εφαρμόζεται. Σωστά. Βγαίνει από μια διαδικασία ζωής. Λοιπόν, ο οικουμενικός από τον 9ο αιώνα και δόθε κουβαλάει το βάρος της διασώσεως, της διαχειρίσεως του συντονισμού των Ορθοδόξων. Μία ερώτηση τελευταία. Το ότι αυτό που λένε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε, λέει μία πλευρά, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την τύχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε όλο και λιγότερους Ρωμιούς της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή επειδή ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ναι, βγαίνει από αυτό αυτούς. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Η σύνοδος του Πατριαρχείου, mm-hmm, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δεν είναι μία σύνοδος μόνο των Ρωμιών. Ποιος βγαίνει Πατριάρχης. Των Ρωμιών
της Κωνσταντινούπολης. Μα πατριάρχης έγινε και ο Αθηναγόρος που δεν ήταν, ήταν στην Αμερική, δεν είχε υπηκότητα καν τουρκική. Λοιπόν, ακούστε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Γιατί η σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι μία σύνοδος. Πρώτα-πρώτα η ιεραρχία είναι κάπου 130 μητροπολίτες από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η μικρά σύνοδος, όπως έχουμε και στην Ελλάδα, τη 12μελή, είναι 6 μητροπολίτες από το Πατριαρχείο, 6 μητροπολίτες από τις μητροπόλεις ανά τον κόσμο. Μάλιστα. Άρα, και συνήθως 2 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Άρα εκπεριτροπής ανά εξάμηνο ανανεώνεται. Ναι, ναι. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αφουγκράζεται και έχει επικοινωνία και φροντίδα ποιμαντική για όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Μακάρι και οι νέες χώρες να ήταν στη διοικητική ευθύνη του Πατριαρχείου για να μην καταντήσουμε μία επαρχιακή, θα έλεγα, οντότητα. Μάλιστα. Όσες εκκλησίες υπάγονται ή έχουν το σύστημα της αυτονομίας ή της υπαγωγής στο Πατριαρχείο, όπως έδαφος του Πατριαρχείου, είναι η Εκκλησία της Κρήτης. Έχουν μία απίστευτη δραστηριότητα, ναι, και διαδραστικότητα. Έχουμε Μητροπολίτες Κρήτες ακριβώς γιατί είναι Οικουμενικό Πατριαρχείο ανά τον κόσμο. Στη Νέα Ζηλανδία πρόσφατα ο Μητροπολίτης Μύρων Νέας Ζηλανδίας και Φίτζη. Έτσι το ανατολικότερο σημείο της γης είναι εκκλησιαστικά έδαφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μόνον άνθρωποι που είναι κλεισμένοι στον επαρχιωτισμό τους και στη γειτονιά τους μπορεί να λένε τέτοιες ύβρες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κατανοητό. Το λέω από παράπονο, γιατί κι εγώ είμαι στις νέες χώρες, ίσως και από οικογενειακή καταγωγή από τη Βόρειο Ήπειρο. Εμείς δεν ξέραμε. Εγώ έφτασα να είμαι φοιτήτρια στη φιλοσοφική σχολή και δεν ήξερα ότι υπαγόμαστε στην Αθήνα. Είναι πάντα ωραία. Λέω να κουβεντιάζουμε για τους ανθρώπους που είμαστε μεγαλύτεροι και διασώζουμε μέσα από την οικογενειακή παράδοση τις λαϊκές παραδόσεις, τις οικογενειακές παραδόσεις. Όταν ο παππούς μου έκανε εμπόριο και πήγαινε στην Ευρώπη, τον Αθηναγόρα συναντούσε στα Μπιτόλια. Είναι ζωντανές μνήμες αυτές. Και μάλιστα, σκεφτείτε στη Βόρειο Ελλάδα το Άγιον Όρος που είναι έδαφος του Πατριαρχείου. Αλλά εμένα με πειράζει πάρα πολύ. Αποκομμένοι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταντούμε επαρχιώτες. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, την διαδραστική. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι πάντα πολύ ωραίο και θέλουμε υπόσχεση ότι θα μιλήσουμε και άλλη φορά για περισσότερα πράγματα και να μιλήσουμε και για το Άγιο Όρος και για όλα αυτά. Ό,τι θέλετε, τουλάχιστον από τη σημερινή παρουσία μου εδώ, τουλάχιστον να καταδειχθεί ότι μα γι' αυτό ακριβώς δεν παρανόμησε σε τίποτα. Γι' αυτό ακριβώς. Είναι χρέος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αν δεν επιλαμβανόταν του Κιέβου, όπου είχε σταυροπήγια, έτσι.
αυτό θα ήταν επιλείψιμο. Μάλιστα. Έχει χρέος. Να το κάνει, βέβαια. Εμείς θα τα πούμε και πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 8, να είστε καλά, ξανά στις 8 το πρωί της Πέμπτης. Γεια σας.